πιτσας. Είναι γλυκιά, σιροπιαστή πίτα. Τη χορεύουν όλες οι γυναίκες και εύχονται στην ύφη και στον γαμπρό. Πετινίτσας, όπως είπε και η Κέτη, είναι αφιερωμένη η πίτα αυτή στη γλυκιά ζωή του ζευγαριτού που θα ακολουθήσει. Το κασκόλ που θα φορέσω σε λίγο στη Δώρα είναι 150 ετών. Τώρα η οποία θα σου πει το χαρά.
αυτό και η ελφίεση. Λοιπόν, Χαραλάμπη, φέτος που θα σε παντρέψουμε πάλι, δέχεσαι γεννήτη σου την όμορφη παγώνα 2 μέτρα γυναίκα. Κοίταξε, η παγώνα είναι και παρθένα, είναι και... Δεν είναι. Σε όλα είναι. Την έκανε στη δουλειά σου ο Χαραλάμπη. Εσύ να κάτσεις εδώ τώρα, γιατί δεν θα κοιτάξεις άλλες γυναίκες. Ό,τι γλέντησες, γλέντησες. Ό,τι γλέντησες, έλα εδώ, έλα εδώ, Χαραλάμπη. Πιάσε το Χαραλάμπη, γιατί θα τα χάσουμε τα λαμπρό. Παγώνα γρήγορα. Χαραλάμπη, Χαραλάμπη. Πάει ο Χαραλάμπης, παιδιά, το χάσαμε. Είναι λίγο κομμενιάρης. Thank you.
είσαι κουτός, θα πάρεις και κορίτσι, εσύ τα δυο χρόνο. Θα πάρεις και κορίτσι, εσύ τα δυο χρόνο. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που με την παρουσία σας τιμάτε την αναβίωση του εθίμου, ο γάμος του Χαραλάμπη, που οι πρόγονοί μας έφεραν από την πατρίδα. Το έθιμο Χαράλαμπος που αναβιώνει στο χωριό μας το παιδινό του Κιλκής έχει ρίζες στο βάθος του χρόνου. Λέγεται ότι στην πατρίδα ζούσε ο Χαραλάμπης που ήταν ένας νέος, όμορφος, δραστήριος, αλλά δεν ήθελε να παντρευτεί. Οι γυναίκες τον πλησίαζαν, αλλά αυτός δεν αποφάσιζε το γάμο. Έτσι, όλες μαζί, σε ένα χωρατά, αποφάσισαν να κάνουν μια παροδία με τον υποτιθέμενο γάμο του Χαραλάμπη. Με τον καιρό, το δρόμενο αυτό πήρε μορφή ετήσιου γλεντιού και όλες οι γυναίκες περίμεναν αυτή τη μέρα για να γλεντήσουν μόνες τους, χωρίς την παρουσία των ανδρών. Οι πιο τσαχπίδες σατήριζαν με διάφορα σκετσάκια τον υποτιθέμενο γάμο, με αποτέλεσμα ένα τρικούβερτο γλέντι. Θα λέγαμε ότι είναι μια παραλλαγή της γυναικοκρατίας που έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα και σατυρίζει την επανάσταση των γυναικών μέσα από την κωμωδία του Αριστοφάνη Λυσιστράτη. Εκφιάζει την ανάγκη των γυναικών για ελευθερία και ισότητα, με αρχηγό μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είναι το πρόσωπο που εμπιστεύονται, μπαίνει στα σπίτια τους, τις καθοδηγεί σε θέματα υγείας και στο θαύμα της γέννησης των παιδιών τους. Ποια να είναι? Η μαμή. Την αποδέχονται και την τιμούν σε αυτή τη γιορτή των γυναικών. Στο χωριό μας το έθιμο σταμάτησε για κάποια χρόνια να γίνεται, ώσπου το 1998 ο νεοσύστατος τότε Σύλλογος Γυναικών Παιδινού αποφάσισε την αναβίωσή του. Ο Σύλλογος Γυναικών έδωσε μια οργανωμένη εικόνα στο έθιμο του γάμου του Χαραλάμπη, με παραδοσιακό χρώμα και οι γυναίκες φορούσαν την παραδοσιακή θρακιώτικη στολή. Τα βίντεο, οι φωτογραφίσεις και η τεχνολογία βοήθησαν εκείνη την εποχή το έθιμο αυτό να γίνει πανελλαδικά γνωστό. Στις μέρες μας οργανώνεται εθελοντικά στο χωριό μας από τις παρέες των γυναικών.
παντρεύουν το χαράλαμπο, τηρώντας τα τοπικά έθιμα του γάμου, χορεύοντας και την πιτινίτσα, γλυκιά, σιροπιαστή, πίτα. Ευχόμαστε όλες οι γυναίκες πάντα μαζί να προσπαθούν για τις αξίες της ζωής και να πετυχαίνουν τη θέση που τις αρμόζει στο κοινωνικό σύνολο. Η Λυσιστράτη είναι μέσα στην ψυχή της κάθε μιας μας. Ευελπιστούμε όλες μαζί να γιορτάζουμε πολλά χρόνια ακόμα το γάμο του Χαράλαμπου.